Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων του Capital. Άρχισαν σήμερα στην Αθήνα οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής των Μεσογειακών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή για πρώτη φορά της Σλοβενίας και της Κροατίας. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Μας ενημερώνει ο συνάδελφος Μάριος Καμιναρίδης. Μάρια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστιανά, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Μάριε, στις δηλώσεις του είπε πως κατά τη διάρκεια της Συνόδου θα απασχοληθούν με ζωτική σημασία θέματα, ενώ ταυτόχρονα θα έχει την ευκαιρία να ενημερώσει και για το παρόν στάδιο των όσων συμβαίνουν και αφορούν στο Κυπριακό. Έτσι ακριβώς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήδη έχει ενημερώσει αρχηγούς κρατών, κυβερνήσεων της EU Med για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ενώ στην μεγάλη ατζέντα που έχουν οι νέα ηγέτες της Σύνοδος βρίσκονται ανάμεσα σε άλλα και πάρα πολύ σημαντικά θέματα, όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειο, οι προσπάθειες για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, το μεταναστευτικό, θέματα που αφορούν τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, καθώς και ζητήματα που αφορούν τις προσπάθειες του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση της συνέπειας της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, σημαντικό θέμα στην ατζέντα είναι και οι τελευταίες εξελίξεις στο Αφγάνισταν, όπου αναμένεται και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνει παρέμβαση για το θέμα στο Αφγάνισταν. Πλέον είμαστε σε αναμονή για τις επίσημες δηλώσεις στο πέρας της Σύνοδος. Χριστιανά. Μάρια, σε ευχαριστούμε πολύ. Κλείδωσαν οι μειώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μείωση 10% για τις επόμενες δύο διμηνίες. Ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πυλίδου. Να παρακολουθήσουμε τι ανακοίνωσε. Είναι η απορρόφηση από την ΑΕΚ μέσω της βασικής διατίμησης τελών δικτύου του κάποιου από το κόστος του, ώστε να επέλθει μείωση της τάξης του 10% στα τιμολόγια των καταναλωτών για τις διμηνίες Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2021 και Γενάρη-Φεβράριο του 2022. Είναι και οι χειμερινοί μήνες, όπου αναμένουμε ότι δυσκολεύονται περισσότερο οι καταναλωτές λόγω του κρύου. Επομένως, θεωρούμε σημαντικό να γίνει η έκπτωση κατά εκείνους τους μήνες και όχι από τώρα. Είναι η διαφοροποίηση του σχεδίου χορηγιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέσω της μεθόδου net metering, όπου τώρα θα ισχύει και το εικονικό net metering, δηλαδή το virtual net metering για καταναλωτές οι οποίοι είναι οικιακοί και οι οποίοι δεν μπορούν είτε λόγω περιορισμένου χώρου είτε λόγω τεχνικών δυσκολιών να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στην οροφή του σπιτιού τους. Αυτό σίγουρα δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας, σε πολλούς καταναλωτές που δεν έχουν τη δυνατότητα τώρα να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, να το κάνουν, και αυτή είναι σίγουρα η καλύτερη λύση για τη μόνιμη μείωση του ρεύματος, αλλά και για συμβολή όλων εμάς στην προστασία του περιβάλλοντος. Βέβαια, πέραν από την επέκταση, τη διεύρυνση του σχεδίου για το virtual net metering, θα υπάρχει επίσης επέκταση της διάρκειας του σχεδίου, δηλαδή θα επαναπροκηρυχθεί το σχέδιο με την έγκριση αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου ΑΠΕΞΕ και θα έχει αναδρομική ισχύ η νέα προκήρυξη, δηλαδή το υφιστάμενο σχέδιο τελειώνει στις 20 Δεκάτου, συγγνώμη. Το νέο σχέδιο, μόλις εγκριθεί, θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημέρα που λήγει το προηγούμενο. Χειρότερος μήνας από την αρχή της πανδημίας, ο Αύγουστος. 93 νεκροί λόγω της νόσου COVID-19 και πτωτική τάση δεικτών, δείχνει η εθνική αναφορά. Δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας η Εθνική Αναφορά με τα επικυρωποιημένα επιδημιολογικά δεδομένα μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, καθώς και η αναφορά θανάτων μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο χειρότερος μήνας σε αριθμό θανάτων από την αρχή της πανδημίας ήταν ο φετινός Αύγουστος, με τους θανάτους που καταγράφηκαν με υποκείμενη αιτία την νόσο COVID-19 να είναι 93, καταγράφοντας αύξηση κατά 102% σε σχέση με τον Ιούλιο. Σύμφωνα με την Εθνική Αναφορά που καταγράφει τα επικυρωποιημένα επιδημιολογικά δεδομένα μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου και την αναφορά θανάτων μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται η πτωτική τάση σε όλους τους δείκτες. Κατά το διάστημα 31 Αυγούστου με 13 Σεπτεμβρίου, καταγράφηκαν 2.313
επιβεβαιωμένες περιπτώσεις κορονοϊού, με τη διάμεση ηλικία των περιπτώσεων να ήταν τα 33 έτη. Το 75% του συνολικού αριθμού θανάτων ατόμων που διαγνώστηκαν με COVID-19 αφορά άτομα ηλικίας 69 με 85 ετών, με διάμεση ηλικία θανάτου τα 78 έτη. Η Λεμεσός παρουσιάζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας. Νεαροί θετικοί στον κορονοϊό κυκλοφορούσαν κανονικά στους δρόμους της Λεμεσού και με ναρκωτικά στην κατοχή τους. Η αστυνομία πέρασε χειροπέδες στον 26χρονο και 27χρονο, ωστόσο απολύθηκαν της κράτησής τους λόγω της θετικότητάς τους στον κορονοϊό και θα κληδευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Νεαροί θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν να κάνουν βόλτες στη Λεμεσού, ενώ στην κατοχή τους μάλιστα βρέθηκαν και ναρκωτικά. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού στο πλαίσιο των περιπολιών τους εντόπισαν γύρω στις 9:50 χθες το βράδυ στην οδό Αγίας Φυλάξεως αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα. Τα μέλη της αστυνομίας έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός του οχήματος κινήθηκε με πισινή ταχύτητα και εισήλθε σε πάροδο και προσέκρουσε πεζοδρόμιο. Ταυτόχρονα, ο συνοδηγός θεάθηκε να ρίχνει ένα αντικείμενο έξω από το παράθυρο του οχήματος, ενώ συνέχεια το όχημα προσέκρουσε σε σταθευμένο αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε. Τα μέλη του ΟΠΕ προσέγγισαν το όχημα και τόσο ο οδηγός και ο συνοδηγός ηλικίας 26 και 27 ετών ανέφεραν αστυνομικούς ότι είναι θετικοί στον κορονοϊό και παρέμειναν εντός του οχήματος. Κατά την διάρκεια του ελέγχου που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι το αντικείμενο που ρίχθηκε εκτός του αυτοκινήτου ήταν συσκευασία η οποία περιείχε κάναβη βαρούς 27 γραμμαρίων. Επίσης, ο οδηγός παρέδωσε αστυνομικούς κάναβη βάρους 4 γραμμαρίων που είχε στην κατοχή του, καθώς και χρηματικό ποσό 3.190 ευρώ, με αποτέλεσμα δύο νεαροί να συλληφθούν. Από έλεγχο που έγινε μέσω ομάδας διαχείρισης αποτελεσμάτων του Υπουργείου Υγείας, διαπιστώθηκε ότι ο 27χρονος διαγνώστηκε θετικός στον ιό στις 9 Σεπτεμβρίου και ο 26χρονος στις 10 Σεπτεμβρίου. Οι δύο συλληφθέντες απολύθηκαν της κράτησής τους λόγω της θετικότητάς τους στον κορονοϊό και θα κλητευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν χθες σε διαμέρισμα και οικία στην Πάφο από ξεχασμένα μαγειρικά σκεύη. Η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και στις δύο περιπτώσεις ήταν άμεση με αποτέλεσμα να αποφευχθούν τα χειρότερα. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα στον δεύτερο ρόφο κτηριακού συγκροτήματος στην Κιστόνεργα στην επαρχία Πάφου έθεσε σε κινητοποίηση την πυροσβεστική υπηρεσία. Από την φωτιά τραυματίστηκαν δύο φοιτητές από την Ελλάδα με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο με εγκάβματα δευτέρου βαθμού, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια απολύθηκαν. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος. Στην δεύτερη περίπτωση, η πυρκαγιά ξέσπασε οικία στην τάλα, προκαλώντας τα ζημιά στην οικία, ενώ από την πυρκαγιά δεν κινδύνευσε κανείς, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε επίσης από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος. Από αύριο τίθεται σε εφαρμογή διάταγμα του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών και το λιανικό εμπόριο να αποδέχονται πληρωμή με κάρτα. Σύμφωνα με το διάταγμα, στόχος της συγκεκριμένης απόφασης είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, η διαφύλαξη των δημόσιων εσόδων, η ενίσχυση της προστασίας του πολίτη, όπως επίσης και η διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Το σχετικό διάταγμα, για το οποίο ήδη έχει δοθεί μία περίοδος 3 μηνών από την ημέρα που έχει δημοσιευτεί για την εφαρμογή του, αρχίζει να ισχύει από αύριο και καλύπτει επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται να αποδέχονται πλέον πληρωμή με κάρτα από τον καταναλωτή για όλες τις κατηγορίες σχεδόν πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσίων στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις καλύπτουν όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες συναλλάσσονται κυρίως με καταναλωτές, όπως είναι τα καταστήματα, όπως είναι τα γυμναστήρια, όπως είναι οι ιατρικές υπηρεσίες, τα καταλήμματα διαμονής, οι λογιστές, οι δικηγόροι, η ενοικίαση αυτοκινήτων, φωτογραφικές δραστηριότητες. Καλύπτει όλες αυτές τις επιχειρήσεις που κυρίως συναλλάσσονται με καταναλωτές. Και πάμε εκτός συνόρων, διεθνείς αντιδράσεις στην Συμφωνία Άουκους. Το Παρίσι μιλάει για πισόπλατη μαχαιριά από συμμάχους. Η Διεθνής Εκστρατεία για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων επισημαίνει ότι η Συμφωνία κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Αμηχανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ανακοινώνει τη στρατηγική της για την περιοχή του Ινδικού Ειρηνικού.
Συνεχίζονται τα διπλωματικά και πολιτικά απόνερα από τη συμφωνία την οποία ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Αυστραλία. Οι τρεις αγγλόφωνες χώρες συνομολόγησαν το σύμφωνο AUKUS, λέξη που προέρχεται από τα αρχικά τους, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων ότι η Αυστραλία θα αποκτήσει μέσα στα επόμενα χρόνια πυρηνοκίνητα υποβρύχια, τροποποιώντας το συσχετισμό στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Η Γαλλία, η συμφωνία της οποίας με την Αυστραλία για την κατασκευή 12 συμβατικών υποβρυχίων προϋπολογισμού περίπου 35 δισεκατομμυρίων ευρώ ακυρώνεται, χαρακτήρισε το AUKUS πισόπλατη μαχαιριά. Καλωσορίζουμε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες στον Ινδοειρηνικό. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους σε αυτή την προσπάθεια. Η Γαλλία ιδίως είναι ζωτικός εταίρος σε αυτό και τόσα άλλα ζητήματα που πάνε πίσω πολλές γενιές. Και θέλουμε να βρούμε κάθε ευκαιρία να εμβαθύνουμε τη διατλαντική μας συνεργασία στον Ινδοειρηνικό και σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η Γαλλία γνώριζε για την υπογραφή της συμφωνίας με την Αυστραλία. Είχαμε εμπλακεί πολύ στενά και είχαμε συνεργασία πριν από την ανακοίνωση με ηγέτες από τη Γαλλία για αυτή την αγορά. Τους είπαν τι θα συνέβαινε, τους είχαν πει πριν από την ανακοίνωση, ναι. Από την παράδοση του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα από τη Βρετανία το 1997, η Γαλλία είναι το μόνο ευρωπαϊκό έθνος που έχει σημαντικές εδαφικές κατοχές και μόνιμη στρατιωτική παρουσία στον Ειρηνικό. Και επιστρέφουμε πίσω στα δικά μας. Πραγματοποιήθηκε σήμερα ο απολογισμός των Παραολυμπιακών Αγώνων Τόκιο 2020. Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Columbia Plaza στη Λεμεσό απολογισμός των Παραολυμπιακών Αγώνων. Στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Πρόδρομου Προδρόμου, αγαπητή Καρολίνα Μπελεντρίτου, Αντώνια Ρέστη, Μαρία Μάρκου, με το παράδειγμά σας εμπνέετε όχι μόνο τους νεαρούς αθλητές με αναπηρία, δείχνοντας ότι είστε ικανοί, είστε ικανές για να ξεπεράσετε κάθε φραγμό και να δώσετε το μήνυμα για τις ικανότητες και τα όσα μπορούν να πετύχουν και οι συνάνθρωποι μας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αναπηρία, αλλά δίνεται παράδειγμα και για όλους τους αθλητές, σε όλους τους Κυπρίους και ιδιαίτερα στους νέους και τις νέες μας. Της πρέσβυρας της Ιαπωνίας, του Προέδρου του ΚΟΑ Ανδρέα Μιχαηλίδη, στην παρουσία του Προέδρου και μελών της ΚΕΠΕ, του Δημάρχου Γερμασόγειας, του Αθλητικού Γραφείου Δήμου Λεμεσού και άλλων αθλητικών φορέων. Η παρουσία της Κυπριακής Αποστολής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο ήταν για άλλη μια φορά πετυχημένη, αφού στόχος μας ήταν να λάβουμε μέρος σε τελικούς αγώνες στα αγωνίσματα που είχαμε συμμετοχή. Οι επιτυχίες που είχαμε σε προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις, παγκόσμιους ή πανευρωπαϊκούς αγώνες με την κατάκτηση μεταλλίων και την κατάρριψη παγκόσμιων επιδόσεων, μας έδιδε το δικαίωμα να αισιοδοξούμε ότι και σε αυτή την Παραολυμπιάδα θα ανεβαίναμε στο βάθρο. Η μικρή Κύπρος έλαβε μέρος στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο με τρεις αθλητές. Την Καρολίνα Πελενδρίτου στην κολύμβηση, τον Αντώνη Αρέστη στον στίβο και την Μαρία Μάρκου στην άρση βαρών σε πάγκο. Η Καρολίνα Πελενδρίτου αγωνίστηκε στην κατηγορία SB 11 100 μέτρα πρόστιο και με νέο παγκόσμιο ρεκόρ, πήρε το χρυσό μετάλλιο. Στα 50 μέτρα ελεύθερο εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο. Ο Αντώνης Αρέστη έλαβε μέρος στο στίβο στα 400 μέτρα στην κατηγορία T47. Όπως ο ίδιος δήλωσε πριν τους αγώνες, πρωταρχικός στόχος του ήταν να καταφέρει να προκριθεί στον τελικό του αγωνίσματός του. Η Μαρία Μάρκου, ο Βενιαμίν της ομάδας, έδειξε πως το μέλλον είναι μπροστά της. Με μόνο 2 χρόνια στον χώρο, κατάφερε να βρίσκεται στην 7η θέση της γενικής κατάταξης, κάτι που δίνει αισιόδοξα μηνύματα για την συνέχεια. Η Μαρία μπαίνει στην μάχη της πρόκρισης για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 από τον Νοέμβριο, κάτι που δεν άφησε αδιάφορο τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, που δήλωσε την στήριξή του στη νεαρή εκπαιδευτικό. Σε πανηγυρικό κλίμα υποδέχθηκε την Καρολίνα Πελενδρίτου η Λεμεσός. Έτυχε θερμής υποδοχής από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και τους απλούς πολίτες. Συγκίνηση και δάκρυα χαράς για τη χρυσή παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου, η οποία επέστρεψε το βράδυ της Πέμπτης στη γενέτειρα της Λεμεσό και έτυχε θερμής υποδοχής από το Δημοτικό Συμβούλιο και απλούς πολίτες στο Δημοτικό Μέγαρο της πόλης υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου. Η γενέτειρα σου πόλη Λεμεσός σε τιμά για την κατάκτηση του χρυσού και χάλκινου μεταλλίου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες Τόκιο 2020. Σε ευχαριστούμε, ανέφερε ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαίδης, διαβάζοντας την αναγραφή
καταγραφεί σε τιμητική πλακέτα και στεφανώνοντας την Καρολίνα Πελενδρίτου με κότινο ελιάς. Ευχαριστώντας τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και όλους όσοι παρευρέθηκαν για να την υποδεχθούν, η Καρολίνα Πελενδρίτου διαβεβαίωσε πως αυτή η αγάπη και η στήριξη από εσάς, τους απλούς πολίτες, με κρατάει ζωντανή και μου δίνει δύναμη να παλεύω και να συνεχίζω καθημερινά και να φέρνω επιτυχίες για την Κύπρο και τη Λεμεσό. Εκτός από τη χθεσινοβραδινή πανηγυρική υποδοχή της Καρολίνας Πελενδρίτου, ο Δήμος Λεμεσού προγραμματίζει να αποδώσει τις δέουσες τιμές στη Λεμεσανή Παραολυμπιονίκη σε ειδική τελετή. Η ΑΕΛ Καλαθόσφαιρα παραγραμματοποίησε σήμερα δημοσιογραφική διάσκεψη όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού για όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την καλαθοσφαιρική ομάδα. Διεξάχθηκε σήμερα η πρώτη δημοσιογραφική διάσκεψη της καλαθοσφαιρικής ΑΕΛ για την φετινή αγωνιστική χρονιά, όπου παρουσιάστηκε το πλάνο της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Η καλαθοσφαιρική ΑΕΛ φιλοδοξεί να επιστρέψει στους τίτλους τα επόμενα 3 χρόνια. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας, τα οποία αφουγκράζονται τις δυσκολίες της εποχής, αφού δίνονται για νέες εκπτώσεις σε οικογένειες, πολύτεκνους και επιτρέπουν δωρεάν είσοδο σε λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Τέλος, παρουσιάστηκε και ο μέγας χορηγός της ομάδας, η Εταιρεία Παροχής Οικονομικών Υπηρεσιών, BrainRock, η οποία επιτρέπει σε επιχειρήσεις και ιδιώτες να έχουν απευθείας πρόσβαση σε κεφάλαια και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Την αθλητική ενημέρωση φέρνει κοντά σας το Red Giga Summer από τη Sita Mobile Vodafone. Πάρε επιπλέον μέχρι και 20 GB με μόνο 5 ευρώ το μήνα και μοιράσου ξέγνιαστα κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Red Giga Summer από τη Sita Mobile Vodafone. Τώρα μπορείς να πάρεις επιπλέον μέχρι και 20 GB με μόνο 5 ευρώ το μήνα. Και πάμε στον Πόλη Χαραλάμπους για την αθλητική μας ενημέρωση. Πόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστιανά. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Capital. Να αναφέρουμε ότι είναι σε εξέλιξη το πρώτο παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία, στο Μακάριο Στάδιο. Το 32ο λεπτό, ο ΠΑΕΚ και Ρήνιας με τον Άρη είναι στο 0-0. Δύο ομάδες που πέρσι ήταν στη δεύτερη κατηγορία. Ο Άρης που εμφανίζεται καλύτερος με στον αγωνιστικό χώρο, είχε μια-δυο φάσεις για να σκοράρει, αλλά πριν από 2-3 λεπτά. Έκανε μια καλή φάση και η ΠΑΕΚ για να βάλει τον γκολ. Επαναλαμβάνουμε, 33ο λεπτό, ΠΑΕΚ Άρη στο Μακάριο 0-0. Επίσης, είναι σε εξέλιξη το ντέρμπι για τη δεύτερη κατηγορία, στο Αμόχωστος. Η Νέα Σαλαμίνα με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου είναι επίσης στο 0-0. Όσον αφορά την υπόλοιπη ειδησιογραφία, είναι γνωστό ότι χθες το βράδυ είχαν την πρεμιέρα στη φάση των ομίλων του Conference League, η Ανόρθωση και η Ομόνια. Η μεγάλη κυρία ιτήθηκε στο Γκασιπί με 2-0 από την Παρτίζαν Βελιγραδίου. Οι Σέρβοι ήταν σαφώς καλύτεροι, το παραδέχθηκε και ο Κεσπάγια, και άξιζαν τη νίκη. Η Ανόρθωση που την επόμενη αγωνιστική θα παίξει στο Βέλγιο με τη Γκάντι. Η Γκάντι που νίκησε 1-0 εκτός έδρας στην εσθονική Φλόρα Ταλίν. Η Ομόνια που έπαιξε νωρίτερα έφερε ισοπαλία 0-0 με την Καϊρά Ταλμάτι. Μια ομάδα που μπορούσε να την κερδίσει, δεν ήταν τόσο δυνατή η Καϊρά. Παρ' όλα αυτά, κάποιες ευκαιρίες που έκανε η ομάδα του Μπέρκ δεν τις αξιοποίησε και τελικά είχαμε ισοβαλία 0-0. Η Ομόνια που την επόμενη αγωνιστική θα παίξει στο GCP με την Καραμπάκ. Η επόμενη αγωνιστική του Conference League θα γίνει 30 του Σεπτέμβρη. Να πούμε ότι πλέον οι ομάδες τρέφουν την προσοχή τους και η Ομόνια και η Ανόρθωση στα επόμενα παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα. Γι' αυτό άλλωστε ειδικά ο Μπέρκ έκανε rotation. Ξεχωρίζει μέσα στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στο ντέρμπι την Κυριακή στο Τσίριο ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον ΑΠΟΕΛ. Στον Απόλλωνα υπάρχουν κάποιοι πιθανότητες, κάποιοι από τους 6 παίκτες που ήταν προπλεσμένοι να είναι στη διάθεση του Αλεξάνδερ Τσόρνικερ. Αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα. Χριστιανά. Πολύ σε ευχαριστούμε και να δούμε την κίνηση των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, τις ζωντιμίες συναλλάγματος και την πρόγνωση για τον καιρό. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μια προσφορά της Total Care. Η Total Care συνεχίζει μαζί σας για την καταπολέμηση της πανδημίας, την προστασία της οικογένειας, των παιδιών, των ευπαθών ομάδων και του επαγγελματία. Μια ανεπανάληπτη προσφορά για περιορισμένο χρόνο. Με μόνο 59,99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, παίρνετε ένα θερμόμετρο χωρίς επαφή υψηλής ποιότητας, δύο αντισηπτικά gel 500 ml, 50 ιατρικές μάσκες τύπου 2R παιδικές ή ενηλίκων, με δίκτυο προστασίας πέραν του 98% και δώρο δύο αντισηπτικά υγρά άμεσης δράσης χεριών και σώματος 65 ml.
τηλεφωνήστε τώρα στο 2237 1122. Δωρεάν παράδοση Παγκύπρια. Η προσφορά που σας καλύπτει και σας προστατεύει. Total Care. We care. Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς σε ψηλότερο ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που αργότερα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μονομένες ελαφρές κυρίως βροχές στα νοτιοανατολικά και βορειοανατολικά παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 23 βαθμούς. Σε ψηλότερο ορεινά. Εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.